Καλημέρα κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα κύριε Χατζή, καλημέρα κύριε Βερίκη. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το 1973 το κόμμα σας είχε ενστάσεις για το αν θα πρέπει να μείνει μες στο Πολυτεχνείο. Η αλήθεια είναι αυτή. Και μετά το ξανασυζητήσατε και σταμάτα. Άσε τώρα. Αν δεν ξέρεις, μην μιλάς. Λοιπόν, δεν είναι αυτή η αλήθεια. Αυτό ήταν ο αστικός μύθος. Μετά όμως μπήκατε. Του Πασόκ και τη δεξιά του μεταπολίτευση. Ναι, να τα πει ο ίδιος. Θα μου επιτρέψετε. Θέλει να απαντάει για τους καλεσμένους. Όχι, δεν θέλω να απαντάω. Θέλω να προσθέτω στην άποψη τη δική σου. Πώς δεν είναι λάθος αυτό. Άσε μας ρε. Γεια, κύριε Νίκο. Λοιπόν, νομίζω ότι η παρουσία του ΚΚΕ και της κομμουνιστικής νεολαίας, της πανσπουδαστικής και της αντιεφέ στο Πολυτεχνείο είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο δεν ξαναδιαβάζεται και δεν ξαναγράφεται. Η συμβολή και η συμμετοχή των κομμουνιστών στην κατάληψη του Πολυτεχνείου, στην κατάληψη της Πάτρας, των Ιωαννίνων, της Θεσσαλονίκης είναι μια σελίδα. Ναι. Είναι μια σελίδα στην ιστορία. Και τι σας ιστορία... είπα, πήγανε λέω, αλλά μετά αυτό λέμε. Στην αρχή είναι δεν μια είχαν σελίδα στάσεις. Στην ιστορία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η οποία είναι γραμμένη και ξαναλέω, δεν θολώνει όσο και όσες προσπάθειες και αν έγιναν μετά την μεταπολίτευση. Ένα λεπτό, δεν λέμε να θολώσει. Αλλά το λέμε, κρίσιμο θα έλεγα. Σπουδαίο, αλλά όμως, εντάξει, τώρα πάμε στα, σημερινά, Πάμε στα σημερινά. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Πώς σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, γιατί κανένας από εσάς δεν μιλάει για τον εαυτό του, μιλάτε εκ μέρους του κόμματος και σωστό είναι αυτό. Πώς σχολιάζει το κόμμα σας την παρουσία του κυρίου Τσίπρα στην εκδήλωση αυτή για το Πολυτεχνείο χθες? Ένα πρώτο σχόλιο, παρακαλώ. Αυτό το σχόλιο το οποίο βγαίνει θα έλεγα σε όλο τον κόσμο, ο οποίος εκφράζει ένα ριζοσπαστισμό σήμερα απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στην πολιτική η οποία υλοποιεί τους σχεδιασμούς των Αμερικάνων και των Ατοικών όλα αυτά τα χρόνια, είναι υποκρισία. Είναι ότι μετά από τέσσερα και πάνω από τέσσερα, πέντε χρόνια σχεδόν εναγκαλισμού με τον ΝΑΤΟ και τη ΣΥΠΑ, μετά τις δηλώσεις για τον διαβολικά καλό Τραμπ, μετά τις τοποθετήσεις ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση καλύτερη μετά τη μεταπολίτευση για τους αμερικάνικους σχεδιασμούς, η παρουσία από την Κλαθμόνος ως το Σύνταγμα του πρώην Πρωθυπουργού, του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω είναι ένα δείγμα υποκρισίας και απ' την άλλη ένα δείγμα ότι όλες αυτές οι κινήσεις δεν αλλάζουν την εικόνα, την ουσία της πολιτικής αυτού του κόμματος, είναι ο άλλος πόλος ενός δικοματικού συστήματος που κυριολεκτικά στοχεύει να εγκλωβίσει την πατρίδα μας σε αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς που η χτεσινή μαζική, μαζικότατη από τις πιο μεγάλες των τελευταίων χρόνων πορεία στο Πολυτεχνείο δείχνει ότι υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι του λαού μας το οποίο στέκεται απέναντι σε αυτούς ακριβώς σχεδιασμούς. Καλά, για το πρόσωπο μπορεί ο καθένας πολύ να δεχτούν ότι ήταν υποκριτική η παρουσία του Τσίπρα χτες στην πορεία. Το ότι όμως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατεβαίνει ξανά στο πεζοδρόμιο για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι και αυτό υποκριτικό ή είναι θετικό ότι μια μερίδα μεγάλη του λαού που τους ψηφίζει, που τους ανέχεται, που τους υποστηρίζει κατέβηκε και πάλι στο πεζοδρόμιο, στους δρόμους και δημιουργήθηκε αυτό το μεγάλο λαϊκό ποτάμι. Το μεγάλο λαϊκό ποτάμι, το χτεσινό, όπως και στις άλλες πόλεις όλη τη χώρα, δεν οφείλεται στο ότι υπήρχε μια καλύτερη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκδηλώσεις. Γιατί κάθε χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβαινε σε εκδηλώσεις. Ναι, αλλά το κύριο ήταν ισχνή, ότι... δεν ήταν η παρουσία τους. Φέτος το ήταν κύριο... πιο... Ναι. Το όμως... κύριο θα έλεγα κύριε Βερίκε είναι ότι η συμμετοχή σε αυτήν την μεγάλη αντιμπεριαλιστική κινητοποίηση του Πολυτεχνείου στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα δείχνει ότι υπάρχουν δυνάμεις, διαθέσεις, κόσμος ο οποίος θέλει να συγκρουστεί με μια πολιτική την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υλοποιήσει αποφασιστικά με την πολιτική που κάνει την Ελλάδα σημειοφόρο των σχεδιασμών των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, με την πολιτική που παραχωρεί κυριολεκτικά γη και ύδρο στους Αμερικάνους για αυτά τα σχέδια. Θα σας θυμίσω ότι πρόσφατα ήρθε ο Πομπέο στην Ελλάδα για να επισφραγίσει την αναβαθμισμένη συνεργασία της Ελλάδας με τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ. Σωστό. Μια αναβαθμισμένη συνεργασία την οποία την προετοίμασε ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του. Με δεκάδες βάσεις σε όλη την πατρίδα μας, με κυριολεκτικά ανοιχτούς σχεδιασμούς, στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα με τις υπογραφές και των δύο, και του Τσίπρα και του Μητσοτάκη.
Άρα ο κόσμος και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, που κατέβηκε στη χτεσινή μεγάλη πορεία, εκφράζει αυτή τη διάθεση να αντισταθούμε σε μια πολιτική την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα στηρίζει, και, όχι μόνο χτες. Και τι έγινε? Τι εννοείται τι έγινε? Κατέβηκε ο κόσμος κάθε χρόνο τώρα από το 1974 μέχρι σήμερα, γίνεται αυτή η διαδήλωση. Άλλαξε κάτι στη χώρα? Η συνέχεια είναι μπροστά μας, κύριε Χατζή. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Περιμένετε. Από το 1974 μέχρι σήμερα γίνονται αυτές οι πορείες. Άλλοι την πληρώσαν ακριβά, άλλοι λιγότερο, άλλοι τέλος πάντων καθόλου. Άλλοι οικονομήσανε κιόλας, γιατί εκμεταλλευτήκαν το γεγονός ότι μετήχαν στο Πολυτεχνείο. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Για μερικούς ελάχιστους βέβαια, αλλά είναι έτσι, όχι ελάχιστους, για μερικούς. Και ρωτάω, όλα αυτά που γίνανε όλα αυτά τα χρόνια σε αυτές τις διαδηλώσεις ή εκδηλώσεις, πέτυχε τίποτα κανείς? Έγινε πιο στενή η σχέση από την αριστερά με τους Αμερικάνους, όπως προηγουμένως μας είπατε? Και πάει καλιά του. Δεν το καταφέραμε τίποτα. Προτεκτοράτο είμαστε, προτεκτοράτο παραμένουμε. Τελεία. Εντάξει, επειδή βάλατε πολλές πλευρές. Βάζω όσες βάζω. Συγχωρείτε, είμαι ακόμα βραχνιασμένος από τη χθεσινή πορεία. Τι φωνάζετε, Εξωαμερικάνοι? επειδή βάλατε πολλές πλευρές, επιτρέψτε μου να επιμείνω εγώ σε ορισμένα συμπεράσματα που βγάζουμε. Ορίστε, από τη χθεσινή κινητοποίηση. Να σας θυμίσω τα σενάρια και οι συζητήσεις περί το τέλος του αντιμερικανισμού στην Ελλάδα. Αυτό δεν ισχύει. Στην πατρίδα μας υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι του λαού μας, το οποίο επιμένει να παλεύει σήμερα για μια πολιτική η οποία συγκρούεται με τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων. Σύμφωνοι. Με μια πολιτική επικίνδυνη σε μια περίοδο που κυριολεκτικά μιλάμε για πόλεμο. Ναι, δεν μου απαντάτε στο ερώτημα. Τι έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια? Υπάρχει σήμερα λοιπόν. Γιατί αυτό τα ακούω κάθε χρόνο. Τώρα... Υπάρχει και σε κόντρα και σε πίεση και του ρόλου, του βρώμικου ρόλου που έπαιξε ο ΣΥΡΙΖΑ στο πέρασμα αυτής της πολιτικής. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ αριστερά είναι όμως, δεν είναι δεξιά. Αριστερά είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σώμα, ο άλλος από το σώμα σας είναι, δεν είναι κάτι είναι, άλλο. Είναι ο άλλος πόλος ενός δικοματικού διπολικού συστήματος. Ναι. Είναι η νέα εκδοχή της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα. Άμα. Από εκεί και πέρα σήμερα βρισκόμαστε σε μια περίοδο που θέλουν να πείσουν το λαό μας ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα, δεν αλλάζουν τα πράγματα, ναι, ότι πρέπει να συνηθίσει με τα λιγότερα, ότι πρέπει να θεωρεί ότι παίζουμε το ρόλο του πρωτοπαλίκαρου των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ είναι για το καλό μας. Όλα αυτά απαντιόνται από μια μαζική συμμετοχή, από μια διάθεση, ο αγώνας να συνεχιστεί σε όλα τα σχόλια. Συγχωρείτε, περιγράψατε το ΣΥΡΙΖΑ με αυτόν τον τρόπο, το περιγράψατε. Εγώ σας λέω, επειδή έχω συνηθίσει να μιλάω μόνο ματαιπώνυμα, γιατί οι πολιτικές δεν είναι ανώνυμες, εκφράζονται και από πρόσωπα. Έτσι, είτε είναι ομαδική η έκφραση αυτή, είτε είναι προσωπική. Εγώ θα σας πω το εξής. Στο ΣΥΡΙΖΑ η μισή είναι από το ΚΚΕ. Ο Δραγασάκης παραλίγο να γίνει γενικός γραμματέας. Τι μου λέτε τώρα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αριστερά? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κομμάτι δικό σας? Τι είναι, ξενό? Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προέρχονται και οι υπουργοί της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Σωστό. Το τι έκανε ο καθένας στο παρελθόν αφορά το παρελθόν, κύριε Χατζή. Yes. Μιλάμε για το σήμερα. Άτε, και σήμερα σε μια προσπάθεια που κάνει η Νέα Δημοκρατία, πατώντας τα αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, να πείσει το λαό μας ότι η ανάπτυξη για τους λίγους, ότι η καθημερινότητα έρχεται ξανά, ότι ο ρόλος των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ είναι αυτός ο οποίος μας εξασφαλίζει απέναντι στην Τουρκία, σε αυτούς τους σχεδιασμούς υπάρχει μια πολιτική δύναμη που έχει μια συγκεκριμένη δυναμική, η οποία μπορεί να επιδράσει, να επηρεάσει. Και αυτή τη στιγμή αυτό είναι το κρίσιμο. Γιατί μπροστά μας έχουμε το ασφαλιστικό, γιατί μπροστά μας έχουμε το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για τα πανεπιστήμια και οι κινητοποίησεις στα πανεπιστήμια θα συνεχιστούν και θα ενταθούν. Ναι, αλλά όμως θα σας γιατί πω κάτι. Έχουμε ένα πλέγμα καταστολής το οποίο, έπαιξαν χτες οι κυβέρνησεις της Νέας Δημοκρατίας. Ένα λεπτό. Εσάς σας πειράξε λοιπόν όμως σε αυτή την κατάσταση. Σας πειράζει, είσαστε θεσμικοί. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Όταν ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού, γιατί χαρακτηρίζεται το ΣΥΡΙΖΑ σοσιαλδημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία πατάει στα αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είπατε πριν από ένα λεπτό. Εγώ ρωτάω λοιπόν, όταν ένα 31% που έχουν αυτοί και ένα 40% που έχουν οι άλλοι, 71-72% του ελληνικού λαού θέλει αυτές τις πολιτικές και είναι και κάποιοι άλλοι δεξιοί στη μέση, δεν μπορεί να επιβάλλετε εσείς την άποψή σας σε μια δημοκρατία αστική όπως είναι αυτή? Καταλάβατε, δεν γίνεται.
η πολιτική πάλι, η ταξική πάλι, κύριε Χατζή, δεν είναι μόνο αριθμητική, είναι και αριθμητική. Υπάρχει όμως και μια, δυναμική. Είναι υπολογίσιμη όμως, δεν είναι. Βεβαίως, είπα, είναι και αριθμητική. Έτσι. Δεν είναι όμως μόνο αριθμητική. Όχι, βέβαια. Υπάρχει. Υπάρχει σήμερα μια υπολογίσιμη δύναμη. Έτσι. Μέσα στο λαό μας, άσχετα από την όποια πολιτική επιρροή που έχει εκφρασή της, και δεν μιλάω μόνο για το ΚΚΕ, μιλάω για σημαντικές λαϊκές δυνάμεις που θέλουν σήμερα να αντισταθούν σε αυτή την πολιτική. Αυτό λοιπόν το παιχνίδι κρίνεται. Κρίνεται στους δρόμους για να απαντήσουμε στους σχεδιασμούς της Νέας Δημοκρατίας για το ασφαλιστικό, που παίρνοντας το έκτρωμα Κατρούγκαλου θέλουν να το κάνουν κυριολεκτικά βρικόλακα. Θέλουν να τελειώσουν με οτιδήποτε σηματοδοτεί τη δημόσια ασφάλιση. Είναι η εξέλιξη που έχουμε στη ΔΕΗ. Είναι η εξέλιξη με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα πανεπιστήμια, που θέλει να τα κάνει ακόμα πιο εμπορικά επιχειρηματικά κέντρα. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την πολιτική, και χωρίς να ξεχνάμε, γιατί το Πολυτεχνείο μας το θυμίζει, το ρόλο που θέλουν να παίξουν η Ελλάδα στα γρανάζια του ΝΑΤΟ και τον ΗΠΑ, που φτάνει ο Υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μητσοτάκη να λέει ότι θα χύσουμε ξανά το αίμα μας, το αίμα του ελληνικός λαός, δίπλα στα αμερικάνικα στρατεύματα. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την πολιτική υπάρχει η δυνατότητα, η δυναμική να απαντήσουμε. Δεν μου απαντήσατε όμως στο ερώτημα. Δεν μου απαντήσατε στο ερώτημα, σας εξήγησα. Και έτσι να αλλάξει και η αριθμητική. Αυτό είναι η αριθμητική, όμως παλεύετε εσείς πολλά χρόνια να αλλάξει και δεν αλλάζει. Και ο κόσμος βλέπετε ότι δεν πείθεται. Και ο κόσμος επιμένει στη λογική αυτή. Είτε του ΣΥΡΙΖΑ, την και οποία εμείς επιμένουμε να λέμε ότι ο κόσμος δεν έχει πει την τελευταία του κουβέντα. Πότε θα γίνει αυτή την τελευταία κουβέντα? Πρέπει να την πει μέσα από την, μέσα από την καθημερινή προσπάθεια να αντισταθεί. Μάλιστα. Και από αυτό τον αγώνα, κύριε Χατζή, θα δει και τα παιχνίδια που παίζουν. Άποψη. Θα δει και το ρόλο που έπαιξε ο ΣΥΡΙΖΑ για να αναχαιτήσει και να εγκλωβίσει αριστερές διαθέσεις και να τις πάει εκεί που τις πήγε. Είμαστε. Και στο έδαφος αυτό μπορεί να φωτιστεί ένας άλλος δρόμος που υπάρχει δυνατότητα στην πατρίδα μας να τον περπατήσουμε, και είναι ο σοσιαλισμός. Μέσα από αυτούς τους αγώνες θα διαμορφωθεί μια νέα δυναμική που θα ανατρέψει και θα αναχαιτήσει σχέδια και σενάρια. Πάντως και αυτό που παρατηρήσα εγώ, γιατί και η ηλικία μου το επιτρέπει να το πω, είναι ότι και σε χώρες που εφαρμόστηκε αυτό το πολιτικό σύστημα δεν πέτυχε. Απέτυχε πλήρως δηλαδή. Έχετε μια διάθεση να ανοίγετε μεγάλα θέματα τα οποία δεν μπορούν να πατιώνται με ατάκες δευτερολέπτου. Τι να κάνω. Με ατάκες δευτερολέπτου. Εγώ ένα πράγμα ξέρω. Η ζωή ένα πράγμα δείχνει, κύριε Σοφιανέ. Μιλάει ο άνθρωπος. Ότι όλο μιλάτε και δυο σας. Έχει έρθει η Πάτρα όλη και μιλάει. Λοιπόν, η άποψη και η παρουσία του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι υπολογίσιμη, Τάκη μου. Πολύ περισσότερο πολλαπλάσια της εκλογικής του δύναμης. Εγώ διάβαζα τη συνέντευξη του φίλου σου του, που σε έπιασα στο Χίλτον, πώς το λένε, του Μιχάλη, του Χρυσοχοΐδη, για τα πανεπιστήμια και για την ΑΣΟΕ. Εάν η ΚΝΕ δεν είχε βγει χωρίς κουκούλες και χωρίς κοντάρια στους δρόμους, σαν τους νέους με τα πρισμένα πόδια που τους φώναζαν αλήτες. Δεν έχει μυαλό. Ναι, την προηγούμενη μέρα, ξέρεις τι θα έλεγε ο Μιχάλης χθες? Τα ντερά του. Η ΚΝΕ όμως ήταν, δεν κάνει τέτοια. Ναι, δεν είναι κουκουλοφόρη. Αν δεν είχε βάλει τη σφραγίδα της η ΚΝΕ στην ΑΣΟΕ. Έγινε η προσπάθεια να εμφανίσουν το φοιτητικό κίνημα σαν μπάχαλα και μπαχαλάκι. Όχι, δεν έγινε όλη το ίδιο. Ακριβώς. Και αυτή η προσπάθεια απέτυχε. Ναι, συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν 200 κίνημα. Άτομα. Το φοιτητικό κίνημα διεκδικεί, δεν κυβερνάει τη χώρα. Διεκδικεί, δεν κυβερνάει. Και αυτή την παρουσία κανένα ΣΥΡΙΖΑ στην νεολαία δεν μπορεί να την έχει. Συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία απέναντι στην προσπάθεια της καταστολής, της θωράκισης αυτής της πολιτικής με κατασταλτικά μέτρα, να εμφανίζει απέναντί της ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος και αμαχεί θέλοντας να ξεχάσει το τι έκανε σαν κυβέρνηση. Άξι. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Απέναντί της έχει ένα λαϊκό κίνημα, ένα εργατικό κίνημα, ένα φοιτητικό κίνημα και φυσικά μια πολιτική δύναμη την οποία δεν μπορεί να αντιλερώσει, και αυτά λοιπόν, θα τα βρει μπροστά της. Θα σας υποσχεθώ το εξής, εφόσον και εμένα μου το κάνουν το χατήρι. Θα ζητήσω όποτε μπορέσει ο σταθμός να μας δώσει μια βραβινή εκπομπή έκτακτη, να έρθετε εσείς από το Κομμουνιστικό Κόμμα και εσείς προσωπικά, κύριε Σοφιανέ, και άλλα πρόσωπα, και άλλα για να συζητήσουμε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα.
Γιατί ωραία είναι τα πράγματα να τα λέμε, αλλά το θέμα είναι να μπορούν να γίνονται κιόλας. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ξέρετε. Πολλά βεβαίως, από αυτά που λέει το ΚΚΕ γίνονται. Την κουβέντα σας την είπατε για τον σοσιαλισμό που γνώρισε η ανθρωπότητα. Να πω και εγώ τη δική μου. Ναι, την είπα, ότι 30 χρόνια μετά. 30 χρόνια μετά. Και τα ρέστα, ναι. 30 χρόνια μετά, κύριε Χατζή, δεν έχουν κατορθώσει να δώσουν στο λαό, στον ελληνικό λαό, σε όλους τους λαούς, αυτά που έδωσε ο σοσιαλισμός που γνωρίσαμε, παρά τα σοβαρά λάθη που οδήγησαν στην ανατροπή του. Δουλειά για όλους, σύνταξη στα 60 και στα 55, πολιτισμό και αθλητισμό για όλους, διακοπές και αναψυχή για όλους, υγεία για όλους, αυτά δεν τα έχει δώσει σήμερα. Λοιπόν, κανένα επειδή μου τα λέτε, εγώ δεν θα τα αφήσω έτσι, θα το επιχειρήσω και αυτό και θα το κάνω. Ρωτήστε τον κόσμο που τον γνώρισε. Τον έχω πάει σε αυτές τις χώρες και ξέρω. Τον κόσμο. Ναι, τον κόσμο, δεν πήγα στους πρωθυπουργούς. Στον κόσμο να πήγα. Να δείτε την νοσταλγία στην Ανατολική Γερμανία για αυτά που είχε αυτός ο κόσμος. Ναι, επειδή μιλάνε για το τείχος. Πώς πηδάγανε στο τείχος. Ναι, και να συγκρίνουν την νοσταλγία σήμερα. Μιλάγανε και πηγαίνανε στη Σιβηρία. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ότι από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα. Μιλάγανε και πηγαίνανε στη Σιβηρία. Μέχρι και το Ζαχαριάβη στη Σιβηρία τον είχαν και αυτοκτόνησε. Τώρα μην τα λέτε σε μένα, γιατί τα γνωρίζω κατά κάποιον τρόπο. Όχι όπως εσείς που είστε το κομμουνιστικό. Μιλάμε για λαούς. Το Ζαχαριάβη τον είχαν στη Σιβηρία. Μέσα σε 30 χρόνια δεν μου απαντάτε. Το 10% του πληθυσμού τους. Ναι, δεν το μου απαντάτε. 10% του πληθυσμού τους. Με μένα θα μιλήσουμε. Αυτό σας λέω, εσείς δεν μου απαντάτε. Όχι, θα σας απαντήσω. Η Σοβιετική Ένωση έγινε σοσιαλιμπεριαλιστική δύναμη. Λοιπόν, η Σοβιετική Ένωση έγινε ο αντίποδας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σοσιαλιμπεριαλιστές. Μου θυμίζουν αναλύσεις μαοϊκών της δεκαετίας του 70. Πες του τα λοιπόν, Σοφιανέ. Πες του τα δέμπα. Μας ήρθε τώρα. Θα κάνουμε εκπομπή νυχτερινή μαζί. Δεν την γλιτώνει ο Νίκος. Να τον ευχαριστήσουμε. Να τον όχι, θέλω να πω κάτι. Όχι, δεν θέλω να πεις. Πάψε ρε φασίστα. Να πείσω εγώ να συνεχίσω μόνο. Θέλω να πω κάτι και θέλω το σχολείο. Προχτές με τις βροχές είδα μια φωτογραφία και ράγισε η καρδιά μου και την αποτύπωσα για να τη δείξω στη τηλεόραση. Ένα αντιλιβερά μέσα με το παπί μέσα στα νερά. Σήμερα λοιπόν διαβάζω στα νέα τον Ηλία τον Γιωργάκη που είναι ένας παλιός δημοσιογράφος στα εργατικά. Συντάξεις φιλοδόρημα για τη γενιά της ημιαπασχόλησης. Οι νέοι ασφαλισμένοι που εργάζονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης θα εργαστούν περισσότερα χρόνια, θα συνταξιοδοτηθούν σε μεγαλύτερη ηλικία από τους γονείς τους και θα λάβουν τελικά σημαντικά μικρότερη σύνταξη από τους γονείς τους. Και αν θα έχουν καταφέρει να επιζήσουν οι ντελιβεράδες, γιατί μέσα σε 2 χρόνια είχαμε 16 θανάτους στους ντελιβεράδες. Τώρα καλές είναι οι κουβέντες που κάνουμε και οι αναλύσεις περί σοσιαλδημοκρατίας, αλλά εδώ είναι τα προβλήματα. Είναι μπροστά. Εδώ είναι τα προβλήματα και σε αυτά προσπάθησα και εγώ να εντοπίσω την παρέμβαση που κάνει το κόμμα μας και η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.